Βρισκόμαστε σήμερα εδώ με αφορμή τη σύνοδο της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ και την Ευρωμεσογειακή Συνάντηση Κορυφής στην Αθήνα. Και τα δύο αυτά γεγονότα προμηνύουν νέα δεινά για τους λαούς σε μια περίοδο που οξύνονται όλοι οι ανταγωνισμοί διεθνώς, ιδιαίτερα μετά τη χθεσινή συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της Μεγάλης Βρετανίας και της Αυστραλίας. Το επόμενο διάστημα, έως το 2030, θα έχουμε όξυνση όλων των πολεμικών συγκρούσεων και επεμβάσεων, νέες προσφυγικές ροές. Αυτή είναι η πρόβλεψη διεθνώς και από αυτή τη σκοπιά η ελληνική κυβέρνηση φέρει τεράστιες ευθύνες που οδηγεί το λαό σε τέτοιους πολεμικούς σχεδιασμούς, οδηγεί τη χώρα στο μέσο του ΝΑΤΟ και βεβαίως ιδιαίτερα με την επέκταση της επικίνδυνης ελληνοαμερικάνικης συμφωνίας για τις στρατιωτικές βάσεις.